συνοδούς, με βοηθούς και φίλους εδώ για να κάνουμε αυτή την ομιλία σήμερα. Όμως, πολλές φορές πρέπει να κινηθώ μόνος μου, να πάω κάπου μόνος μου, έτσι. Δεν πάω εντελώς μόνος μου, εκεί χρησιμοποιώ το μπαστούνι. Έχουμε κάνει όλοι τη φίλη, κάνουμε ειδικό μάθημα για το πώς χρησιμοποιούμε το μπαστούνι. Απλά το βασικό κόλπο που μας μαθαίνουν είναι ότι το μπαστούνι ψάχνει παιδιά για τον τυφλό. Το αμέσως επόμενο βήμα πριν ο τυφλός άνθρωπος αυτός το κάνει. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, εδώ ξέρω ότι πάτησα κάτι καλώδια. Συνεχίζω. Εδώ μου λέει, τι πατάω, γιατί βλέπω πολύ μεγάλο κατέβασμα. Άρα καταλαβαίνω ότι τελειώνει η σκηνή εδώ. Έτσι. Και εδώ εντάξει δεν θα πάω άλλο. Για να το πλάι το μπορώ. Ψάχνω. Και βλέπω ότι μπορώ να πάω λίγο. Βλέπω λοιπόν, βλέπω και εγώ, γιατί τις χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις, χωρίς να μας στεναχωρεί, έτσι, βλέπω με τον δικό μου τρόπο. Βλέπω για μένα, σημαίνει αγγίζω κάτι, ε. Για να πούμε, πόσες είναι οι αισθήσεις στον άνθρωπο. Πέντε. Ε, ποια είναι αυτή που μου λείπει. Η όραση. Αυτοί που μυρίζουμε κάτι, πώς το λέμε. Αυτοί που θα δούμε αν κάτι είναι ξινό ή γλυκό. Και αυτοί που ακουμπάει το μπαστούνι πράγματα. Αφή. Μπράβο. Και όχι μόνο την αφή. Είναι και άλλα πράγματα οι τυφλοί άνθρωποι. Έτσι θα τα πούμε σε λίγο. Τι μπορεί να τη θέλουμε. Θα τα πούμε. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν το μπαστούνι, παιδιά, μπορεί να βρει οποιοδήποτε εμπόδιο και να μας προστατεύσει από το να πέσουμε πάνω σε αυτό. Δεν βρίσκει όμως ποια εμπόδια. Αυτά που είναι στον αέρα. Μπράβο! Γιατί δεν μπορώ να πάω έτσι. Είναι λίγο να σου το πω καλά. Να κάνω ένα μάτι και θα γίνει πολύ τυφλή μετά τώρα. Δεν είναι κάτι. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν. Άρα, όταν ένα τυφλό κινείται σε άγνωστο μέρο και μπορεί να φοβάται ότι μπορεί να υπάρχουν και ψηλά εμπόδια, δηλαδή τι, γιατί το κάνει ψηλό εμπόδιο. Ο Γιώργος Μπρίτερης, πολύ ψηλό εμπόδιο. Για το μπάσκετ. Αυτό είναι φίλο μου, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, αλλά αυτό πατάει κάτω από τον βρίσκει το μπαστούνι. Τα κλαριά των δέντρων όμω δεν τα βρίσκει. Ε, ή τι ταμπέλε, α πούμε, μπορεί να είναι μια στην αρχή να στρίψουμε. Τι κάνουμε και όταν πάμε σε άγνωστο μέρο, παράλληλα με το μπαστούνι κάνουμε και αυτή την κίνηση. Το άλλο χέρι μπαίνει στην ευθεία του προσώπου του τυφλού ανθρώπου, ώστε το ψηλό εμπόδιο να το βρει πρώτα εδώ, έτσι, στο μπράτσο, σε αυτό το κομμάτι, δεν θα χτυπήσει το πρόσωπο και θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Έχετε δει ίσως ότι γύρω σας σιγά σιγά ξεκινάνε να εμφανίζονται κάτι πεζοδρόμια με ειδικά χαραγμένες πλάκες κάτω, κίτρινες γραμμές συνήθως, έτσι, που είναι για να μπορεί να τσακουμπάει το μπαστούνι του τυφλού ανθρώπου. Όπως είπε και πριν, πώς θα γυρίσει. Εντάξει, αλλιώς θα το απαντήσω. Λοιπόν, ωραία, μπράβο που μου το είπες λοιπόν. Ναι, επειδή μένω μόνος μου, όντως μαγειρεύω. Βέβαια, η σπεσιαλιτέ μου, παιδιά, είναι πολύ καλό delivery. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχουμε θερμόμετρο που μιλάει, θα ξέρω στους πόσους βαθμούς θα βάλω κάτι. Έχω χρονόμετρο να βάλω στο κινητό μου, να ξέρω πόσο χρόνο θέλει για να ψηθεί, πόση ώρα να βράσει κάτι. Και φυσικά, για να ξεχωρίσω τα πράγματα, χρησιμοποιώ, είπαμε, τις άλλες αισθήσεις. Πόσο πούμε θα ξεχωρίσω, παιδιά, το πιπέρι από τη ρίγανη. Μπράβο, θα μυρίσω. Πώς το. Το αλάτι από τη ζάχαρη που δεν μυρίζει, πώς θα το σου πω. Απ' τη γεύση. Απ' τη γεύση. Το λεμόνι από το πορτοκάλι. Όχι, απ' τη γεύση, δεν τα φόλω μόνο. Άμπρα, άμα αξίσουμε λίγο όμως τη φλούδα, θα μυρίσει διαφορετικά. Άρα να το. Πώς μπορούμε από τη μυρωδιά. Από το σχήμα, μπράβο, ποιος το είπε. Μπράβο. Άρα όλα μπορεί και βέβαια μπορούμε να είναι τα πράγματα σε διαφορετικά δοχεία, διαφορετικά σχήματα, έτσι διαφορετικά βάζα κλπ. Σε άλλη θέση και να τα ξεχωρίζουμε.
Έτσι. Πώς μπορείτε να καταλάβετε σε... Πώς μπορείτε να καταλάβετε άμα... Σε ένα το... Άμα σε ένα μάτιο... Μην αγώνεσαι, θα μου πεις. Πώς μπορείτε να καταλάβετε άμα είσαι ένα δωμάτιο είναι αναμένο το φασούλι. Λοιπόν, άκου τι κάνω, γιατί ξεχνάω καμιά φορά τα φώτα στο σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, θα τεντωθώ και θα πιάσω τη λάμπα. Θα πλησιάσω τη λάμπα να δω αν είναι ζεστή ή όχι. Άρα, ωραία, μπράβο, ωραία, έτσι. Μπράβο. Άσε τι έχω πάρει. Ναι, γιατί όταν έχω κόσμο σπίτι, ανάβουν τα φώτα, να αφήνουν έτσι, μένουν τα μια εβδομάδα να πληρώνω ρεύμα, χωρίς λόγο. Πώς? Από την ΟΜΕ, γενικά. Αυτό με ρωτάς. Ναι. Έχω από τη μέσα μεριά ανάγλυφα, έχω ράψει στα ρούχα τι χρώμα είναι το κάθε ρούχο με αυτόν τον τρόπο που αγγίξατε στις ετικέτες. Και ξέρω να συνδυάσω τώρα το πλέον ανοιχτό παντελόνι, ας πούμε, με το σωστό παπούτσι, ένα που κάνω που να ταιριάζει, να μην μπερδέψω πράγματα και να κυκλοφορώ έτσι και να γελάει ο κόσμος. Εντάξει, γιατί έχω μάθει παπαγαλία κάποιους βασικούς ενδιαφέροντους χρωμάτων. Ποιο ταιριάζει με τι και τα ταιριάζει. Να πω επίσης, για να μας φύγει τελείως η ώρα, ότι οι τυφλοί μπορούμε να κλάψουμε. Εγώ μπορώ να κλάψω, αλλά όχι αν μπει κάτι στο μάτι μου, αν μπει σακούλι στο μπάνιο, δεν με νοιάζει αυτό, δεν με ενοχλεί. Έτσι δεν θα κλάψω έτσι. Μπορώ όμως από χαρά, από λύπη, δουλεύουν το να τα κλείσω, ας πούμε να κλάψω εσωτερικά, συναισθηματικά. Δεν δουλεύουν τα μάτια από το να πάρουν εξωτερικά ρυθμίσματα και να τα μεταφράσουν κάτι στον εγκέφαλο. Έτσι. Και άλλη μια που περίμενα να μην πείτε, αν βλέπουν οι τυφλοί όνειρα. Λοιπόν, μπράβο. Βλέπουν οι τυφλοί όνειρα. Δεν σημαίνει όμως ότι κοιμόμαστε. Βρίσκουμε το φως μας, βλέπουμε ένα όνειρο, ξυπνάμε φίλοι, γιατί τότε όλοι ξυπνάμε θα είναι κοιμισμένοι για πάντα, δεν θα είναι ξυπνάς. Έτσι, βλέπουμε όνειρα με όλες τις άλλες αισθήσεις. Αν πω ότι είδα χθες το βράδυ τον αδερφό μου στο ύπνο μου, σημαίνει ότι άκουσα τη φωνή του και τη γνώρισα ότι ήταν αυτός. Έτσι, αν πω ότι είδα ότι ήμουν στη θάλασσα, στο όνειρό μου, σημαίνει ή ότι άκουσα τα κύματα, ή ότι ένιωσα τη διαφορετική αφή κάτω όταν περπατάμε σε άλλη, σε βότσα, έχετε δει πόσο διαφορετικά νιώθουμε στα πόδια. Τα φως αφή δεν είναι μόνο και αγγίζουν τα χέρια και τα πόδια μπορούν να δώσουν άγγιζουν τα αφή.